Επιτρέψτε μου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ να αποχαιρετήσουμε τη συντρόφισσα την Αθηνά τη Ζήμαρη, όπου έδωσε παλικαρίσια μάχη για τη ζωή, όπως καθημερινά έδινε παλικαρίσιες μάχες για την ενημέρωση, καλύπτοντας το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ από το Ριζοσπάστη. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της και σε όλους τους δικούς της ανθρώπους. Βεβαίως και τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια επανήλθε το θέμα του πορίσματος του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου εντάσσεται στις κυβερνητικές επιλογές τη συγκάλυψη της υπόθεσης και βέβαια για να βγάλει αυτό το πόρισμα ο Άριος Πάγος αξιοποίησε το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο στο οποίο έχουν συμβάλει με τη συμμετοχή τους όλες οι κυβερνήσεις για να διαμορφωθεί, όπου στο επίκεντρο αυτού του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις προληπτικές παρακολουθήσεις. Ένα θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο στόχαστρο αυτών των κατευθύνσεων είναι ο εχθρός λαός, το κίνημά του και οι διεκδικήσεις του. Και βεβαίως δεν μας κάνει εντύπωση ότι το πόρισμα έχει την ίδια κατάληξη που είχε και η υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δηλαδή της συγκάλυψης και αυτής της υπόθεσης. Και εδώ αναδεικνύονται μια σειρά ιδεολογήματα, τα περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Αλήθεια, πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη όταν διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση η ηγεσία της? Και σε αυτό έχετε συμβάλει πάλι όλα τα κόμματα. Και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση. Ή πόσο ανεξάρτητη είναι μια δικαιοσύνη η οποία πρέπει να λειτουργήσει σε ένα θεσμικό αντιδραστικό πλαίσιο νομικό το οποίο έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και πρέπει να το λάβει υπόψη για να βγάλει την όποια απόφαση. Και επί της ουσίας είναι άδειο πουκάμισο η λογική που προβάλλουν άλλα κόμματα τώρα της αντιπολίτευσης. Πού πάει το κράτος δικαίου, τι γίνεται με το δίκαιο, τη δικαιοσύνη? Λες και είναι κάτι ουδέτερο. Υπάρχει ουδέτερο δίκαιο σε μια ταξική κοινωνία? Ταξικό είναι το δίκαιο. Εκφράζει το δίκαιο τα συμφέροντα του ισχυρού. Και στο σημερινό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, τα συμφέροντα του ισχυρού είναι της αστικής τάξης και του κεφαλαίου. Και σε αυτές τα συμφέροντα προσαρμόζεται κάθε φορά το δίκαιο. Να θωρακίσει την κερδοφορία αλλά και την εξουσία του. Και με ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα του πόσο ταξικού και εχθρικού για το λαό είναι το αστικό δίκαιο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία λένε το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Μόνο και αυτό φτάνει για να αποκαλύψει συνολικά τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους. Και με αφορμή τη συζήτηση για την αναμόρφωση του υπερταμείου, άνοιξε ο ρόλος του κράτους. Βεβαίως εμείς είμαστε καθαροί. Ο ταστικό κράτος δεν είναι υπεράν των τάξεων. Εκφράζει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και τη θωράκιση εξουσίας της. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχουν τρεις, λέει, μορφές. Οι νεοφιλελεύθεροι, οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί, οι σοσιαλδημοκρατικοί εννοούσε. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά διάφορες παραλλαγές, οι οποίες επί της ουσίας εξυπηρετούν και τις εκάστοτε ανάγκες που έχει η αναπαραγωγή της καπιταλιστικής οικονομίας και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και σε αυτούς προσαρμόζονται. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τις παραλλαγές αυτές, τα διάφορα αυτά μήματα, διάφορες κυβερνήσεις τα έχουν εφαρμόσει ανεξάρτητα πολιτικού προσανατολισμού. Φιλελεύθερα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κρατικοποίησεις. Γιατί τις έκανε? Γιατί ήταν χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και τι κοινωνικοποίησε? Τα χρέη που είχαν οι ιδιώτες σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και τα μετέφερε στις πλάτες το φορολογούμενο, στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ή μήπως ιδιωτικοποιήσεις δεν έκανα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως έκαναν ιδιωτικοποιήσεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται είναι κόντρα στη λογική της σοσιαλδημοκρατική. Όχι.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και αν κάθε φορά επιλέγεται μία ή άλλη μορφή διαχείρισης και παρέμβασης κρατικής στα επίπεδα της οικονομίας, εξαρτάται κάθε φορά από τις δυσκολίες που έχει το κεφάλαιο και τις ανάγκες τις οποίες έχει η αναπαραγωγή του συστήματος, η οικονομική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και δεν είναι τυχαίο ότι ανέφερε μόνο αυτές τις τρεις λογικές, γιατί εντάσσονται στη λογική του μονόδρομου, στον οποίο πρέπει να εγκλωβιστεί η λαϊκή συνείδηση, η εργατική τάξη, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδο και ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και ο λαός να επιλέξει ποιες από τις τρεις επιλογές, ποια από τα τρία μείγματα θα πρέπει κάθε φορά να υπηρετεί. Για το καλό πιο, όχι το δικό του αναγκών, αλλά για το καλό του αναγκών του κεφαλαίου. Ενώ υπάρχει και άλλη άποψη η οποία βρίσκεται στον αντίποδα. Και είναι η άποψη του ΚΚΕ. Ότι αυτό το αστικό κράτος, με την οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης της οικονομίας, η κρατική παρέμβαση επίπεδο οικονομίας, εξυπηρετεί απλά και μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι του λαού. Και γι' αυτό το κράτος πρέπει να απαλλαγούμε. Γιατί είναι εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του. Παίρνοντας την εξουσία η εργατική τάξη στα χέρια της να οικοδομήσει το δικό της κράτος. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, ναι, υπάρχει όντως διέξοδος που υπηρετεί τις ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού σήμερα. Και είναι η πρόταση βεβαίως του ΚΚΕ. Και το λέμε αυτό γιατί προσέξτε, πάντοτε το κράτος και ανεξάρτητα κυβερνήσεων πούλαγε φθηνά προς το μεγάλο κεφάλαιο και αγόραζε πολύ ακριβά. Γιατί, γιατί διαμέσου αυτού του τρόπου τι διασφαλίζει? Διασφαλίζει την αύξηση του ποσοστού κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και όλες οι επιλογές οι οποίες κάνει, ακόμη και σε ζητήματα υποδομών και διευκόλυνσης των επενδυτικών σχεδίων με διάφορα αναπτυξιακά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Και, μια φορά, και το όποιο εργαλείο αναπτυξιακό σχετίζεται με τις εκάστοτε ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και δεν διατάσσει το κράτος το που θα γίνουν οι επενδύσεις. Οι επενδυτές και τα συμφέροντά τους, του κεφαλαίου τα συμφέροντα επιβάλλουν πού θα κάνουν επένδυση. Γι' αυτό βλέπετε μια σειρά παραγωγικές δραστηριότητες στη χώρα μας και σε παγκόσμιο καπιταλιστικό επίπεδο να καταστρέφονται. Γιατί τι θέλουνε? Θέλουν εξωστρεφή μοντέλο, άρα δηλαδή ανταγωνιστικά εμπορεύματα στο διεθνές εμπόριο. Και εδώ πέρα ποια θα είναι τα ανταγωνιστικά? Ο τουρισμός και η ΑΠΕ. Γι' αυτό ακριβώς και σε αυτή την κατεύθυνση κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων. Καταστρέφοντας άλλες παραγωγικές δυνατότητες, οι οποίες είναι ωφέλιμες και χρήσιμες για την ίδια, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη, κύριε Υπουργέ, εμείς το λέμε καθαρά, είναι ψευτοδίλημα αυτό το οποίο λέει η κυβέρνησή σας σε κάθε τόνο. Τι θέλετε? Θέλετε κρατικές υπηρεσίες κερδοφόρες ή με χρέη? Δηλαδή, άμα είναι κερδοφόρα η κρατική επιχείρηση, από πού θα τα έχει βγάλει τα χρήματα? Από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων της επιχείρησης, αφενός με τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, με τα τελικοποίηση της εργασίας, με μειώσεις στους μισθούς, με μη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλισης στους χώρους εργασίας, και το βλέπουμε αυτό και στη ΔΕΗ και αλλού. Ο ΔΕΔΙΑ αποτελεί τον πρωταθλητή στα εργατικά εγκλήματα. Ατυχήματα τα λέτε, αλλά είναι εγκλήματα. Και αποτελεί τον πρωταθλητή ο ΔΕΔΙΑ. Γιατί ακριβώς χρησιμοποιεί ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Χωρίς στοιχειώδη μέτρα και εμπειρίας και ασφάλειας για να αποκαταστήσει τις μεγάλες βλάβες. Άρα λοιπόν η κερδοφορά που βγαίνει μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και από τα υψηλά τιμολόγια που καλείται να πληρώσουν ο λαός ως καταναλωτής. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για παράδειγμα. Αν δεν ήταν κερδοφορά, τι θα γινότανε? Θα είχε χρέη. Τα χρέη ποιος θα τα κάλυπτε? Της δημόσιας επιχείρησης, ο κρατικός προϋπολογισμός. Δηλαδή πάλι ο λαός ως φορολογούμενος. Αλήθεια. Δηλαδή βάζετε στο λαό το δίλημα να διαλέξει με ποιο όπλο θα θυσιάσει τις ανάγκες του. Αν θα το θυσιάσει ως καταναλωτής, ως φορολογούμενος. Και από αυτή την άποψη μην πεις καθαρά. Το δίλημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η εργατική τάξη και ο λαός είναι τα κέρδη ή οι ανάγκες και η ζωή του. Αυτό είναι το δίλημα. Και σε αυτό το δίλημα πρέπει να είναι καθαρή η απάντηση. Ότι σε συνθήκες κέρδους
Δεν μπορεί να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες, δεν μπορούν να ικανοποιούνται τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και του λαού. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Δέστε για παράδειγμα την τεράστια αντίφαση, στην οποία δεν μπορείτε να απαντήσετε. Πώς ενώ οι δυνατότητες οι παραγωγικές και λόγω της επιστήμης και της τεχνολογίας εκτοξεύονται και ο λαός να ζει χειρότερα από ό,τι ζούσε προηγούμενες δεκαετίες. Να ξαναγυρίσουν πάλι στο μαγκάλι για να θερμανθεί. Να λέμε ότι το χειμώνα δεν μπορεί να ζεστάνει στο σπίτι σου ή το καλοκαίρι να το δροσίσεις. Από πού και σπου βγαίνει αυτό? Δεν υπάρχουν τα μέσα? Δεν υπάρχουν δυνατότητες να καλυφθούν όλες αυτές τις ανάγκες? Βεβαίως υπάρχουν. Να καλυφθούν το σύνολο των λαϊκών. Τι το αποτρέπει? Το κυνήγι του κέρδους αποτρέπει την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Γι' αυτό ακριβώς και έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο μείγμα για να πιάσουμε την ενέργεια, ενεργειακό, το οποίο είναι πανάκριβο. Και όχι μόνο είναι πανάκριβο, αλλά και επί της ουσίας δεν βοηθάει στην ευστάθεια του συστήματος, με αποτέλεσμα να κάνουμε εισαγωγές και να έχουμε ενεργειακή εξάρτηση, καταστρέφοντας παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας και στον τομέα της ενέργειας, το λιγνίτι, τα υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικά απάντηση σε αυτή την κατάσταση. Για φτηνό ρεύμα, για επαρκές ρεύμα, που να καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, αλλά και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αλλά δέστε το ακριβό ρεύμα των ΑΠΕ, τις επιπτώσεις οι οποίες έχει στις βιομηχανίες, οι οποίες θέλουν μεγάλη ενέργεια, στις ενεργοφόρες βιομηχανίες, και στη χώρα μας, αλλά και στη Γερμανία, για παράδειγμα. Γιατί κάποιοι κάνουν και συγκρίσεις τώρα πόσο έχει η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή αλλού. Και από αυτήν άποψη είναι το πραγματικό δίλημα. Και εμείς το λέμε καθαρά, και σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο λαός με μεγάλη αποφασιστικότητα. Γιατί ο εξορθολογισμός, όπως λέτε, της λειτουργίας του υπερταμείου και των διαφόρων δημόσιων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων που είναι υπό δημόσιο έλεγχο, που τι θα οδηγήσει? Βεβαίως αυτή η αντιγραφή της ΔΕΗ σε πολλές μικρές ΔΕΗ, σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει. Αλήθεια, σε έπαιξε ο πόνος για τα ΕΛΤΑ και τις παροχές τις οποίες παρέχουν? Και τότε γιατί κλείσατε σχεδόν το σύνολο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ το προηγούμενο διάστημα? Από απομακρυσμένες περιοχές, και αναγκάζονται τον κόσμο να κάνει δεκάδες χιλιόμετρα σε επαρχιακό δίκτυο για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες σου, να βρει πρακτορείο των ΕΛΤΑ, γραφείο των ΕΛΤΑ. Αυτό σας πείραζε? Όχι. Δεν σας πείραζε η ικανοποίηση των αναγκών του λαού όταν κλείνατε τα ΕΛΤΑ? Ούτε και τώρα σας ενδιαφέρει η ικανοποίηση των αναγκών. Απλώς σας ενδιαφέρει τα ΕΛΤΑ να είναι κερδοφόρα, για να μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Ή αν δεν ιδιωτικοποιηθούν, να μπορούν να δίνουν τέτοια πρόσοδο στο κράτος, που από τη μια μεριά να εξυπηρετεί τις ανάγκες κατά 50% εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, που έγινε για να ικανοποιηθούν πάλι οι ανάγκες, και από την άλλη μεριά το υπόλοιπο 50% να πηγαίνει για να στηρίξει επενδυτικά σχέδια των εργαζόμενων, των εργοδοτών. Επενδυτικά σχέδια. Να, γιατί λέμε, από όποια πλευρά και αν το πιάσεις, το ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξεις. Και βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, ακούγονται και μια σειρά ιδεολογήματα, και σε αυτά διέπρεψε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Το νερό, λέει, είναι δημόσιο αγαθό. Αλήθεια? Πού το βρήκατε ότι είναι δημόσιο αγαθό? Στον καπιταλισμό το νερό είναι εμπόρευμα. Και μάλιστα το πληρώνει ο κόσμος και ακριβά, και δεν είναι και πόσιμο κιόλας. Εχθές ήμουνα στην Κέρκυρα για το ζήτημα του νερού. Δεν πίνουν νερό από τις βρύσεις. Είναι μη πόσιμο. Και είναι και λίγο και ακριβό. Άρα λοιπόν το εμφιαλωμένο τι είναι? Δεν είναι εμπόρευμα? Το εμφιαλωμένο νερό που αναγκάζονται να καλύπτουν τις ανάγκες τους, εμπόρευμα είναι από τη μια μεριά. Αλλά και από την άλλη, οι λεγόμενες ΔΕΙΑ, οι ΕΙΑΘ και οι ΕΙΔΑΘ, πώς λειτουργούν? Με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και το κέρδος. Η ανταποδοτικότητα τι είναι? Δεν είναι εμπόρευμα? Η λογική της ανταποδοτικότητας. Και αλήθεια, για αυτά τα φαινόμενα λειψιδρίας, ποιος φταίει? Ο καιρός και η μεταβολή, η αλλαγή της κρίσης? Αυτό φταίει που έχουμε λειψιδρία? Όταν το 40% χάνεται από τα δίκτυα, ποιος δεν έχει συντηρήσει τα δίκτυα ίδρυψης τις τελευταίες δεκαετίες? Γιατί είναι κόστος. Οι δημοτικές επιχείρησεις δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Δεν μπορεί να τα συνδύσει, γιατί δεν έχουν και το εργατικό δυναμικό και τη χρηματοδότηση.
με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιες απώλειες υδάτινων πόρων, πάνω από 40%, και να υπάρχουν και μέσα δίκτυα τα οποία είναι με αμίαντο, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, με το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Ζάκυνθο, όπου ουσιαστικά το δίκτυο ίδρυυσης συγκοινωνούσε, επικοινωνούσε με το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο βρύων υδάτων. Γι' αυτό φτάσανε στις βρύσεις των Ζακυνθινών το πετρέλαιο που χύθηκε στο δρόμο. Αλλά αυτά τι είναι λοιπόν, φαινόμενα ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, τα διάφορα δίκτυα. Και βγαίνει και υπουργός, υφυπουργός ενέργειας και λέει: έχουμε συχνές πτώσεις, λέει, ρεύματος στη Δυτική Αττική, γιατί τα δίκτυα δεν είναι παλαιά και είναι κακοσυντηρημένα. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο κόσμος που πληρώνει τέλη δικτύων, υψηλά φορολογίες, για να μην γίνουν τα δίκτυα που είναι απαραίτητα να του διασφαλίζουν ότι θα έχει συνεχώς ρεύμα? Ή οι προτεραιότητες που βάζει η κυβέρνηση υλοποιώντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί οικονομικών ωφέλους? Άρα λοιπόν φτιάχνουμε δίκτυα που ικανοποιούν τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι των λαϊκών αναγκών. Και φτάσαμε και στο σημείο να λέει ο συγητής του ΣΥΡΙΖΑ ότι και οι μεταφορές είναι, λέει, δημόσιο αγαθό. Και όταν ιδιωτικοποιούσατε τα περιφερειακά αεροδρόμια, δεν το σκεφτόσασταν αυτό? Ή την Τρένοσε στους Ιταλούς που τη δώσατε τζάμπα. Και τώρα αυτά που ζητάει η Τρένοσε τι είναι? Οι άγονες γραμμές, λέει, που δεν έχουν πληρωθεί. Και άγονη γραμμή ποια είναι? Το βασικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι άγονη γραμμή. Γιατί τρένο σε 50 εκατομμύρια το χρόνο. Και αλήθεια, οι Ιταλοί εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο κράτος και στο διαχειριστή του δικτύου? Πληρώνουν τη συμβολή τους? Εξυγχρονίσανε το στόλο? Όμως η κυβέρνηση έρχεται και τους καλύπτει τις ανάγκες για 2 χρόνια από τις γραμμές αυτές. Επί της ουσίας, για να τελειώσω κύριε Πρόεδρε, η όποια μορφή κρατικής παρέμβασης, είτε είναι ως να μοιράζει τις δουλειές ως ρυθμιστικός παράγοντας, είτε είναι άμεση κρατική παρέμβαση, δεν αναιρεί τους βασικούς νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή ότι θα λειτουργήσει κρατική παρέμβαση προς όφελος του καπιταλιστικού κέρδους, θα στηρίξει την αναρχία της καπιταλιστικής οικονομίας και άρα της κρίσης και θα διευρύνει τις ανισότητες. Και οι όποιες παρεμβάσεις διορθωτικού χαρακτήρα, τι είναι, κρατικές? Είναι παρεμβάσεις για να διαχειριστούν τα ακραία φαινόμενα φτώχειας, τα διάφορα επιδόματα που δίνει σήμερα η κυβέρνηση, τα διάφορα ΠΑΣ που έδινε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ή προχθές η άλλη κυβέρνηση. Αφήνοντας τι όμως με τα διάφορα αυτά επιδόματα? Στο απειρόβλητο τους μηχανισμούς που έχετε συνδιαμορφώσει και διευρύνουν το ποσοστό κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται, είτε είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Με αυτούς λοιπόν τους μηχανισμούς και με αυτή την αιτία πρέπει να συγκρουστεί το εργατικό λαϊκό κίνημα για να μπορέσει να βρει ανακούφιση στα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και να ανοίξει το δρόμο για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.